στην εκπομπή μας το μεσημέρι με τις καλές ειδήσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι καλή είδηση το να λέει κανείς ότι δεν χρωστάμε, αλλά μας χρωστούν ή υπάρχουν χρήματα. Κύριε Σόρα, καλώς ήρθατε, καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλη τη Σέρες και στην Ανατολική Μακεδονία. Θέλουμε να μας πείτε, γιατί το όνομά σας ακούγεται πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, και έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα πράγματα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα στην Ελλάδα τα οποία δεν υπηρετούν τελικά τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη, αλλά τα δικά τους μόνο συμφέροντα, και ότι η διαχείριση του πλούτου που γίνεται σε αυτή τη χώρα έχει κάποιο σκοπό, αλλά όχι σκοπό να αποπληρώσει το χρέος, εάν και εφόσον υπάρχει, αλλά απλά και μόνο να το διευρύνει, δηλαδή να γίνει ένα χρέος το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ. Ποια είναι η δική σας άποψη, και επίσης, επειδή ακούστηκε ότι διαχειρίζεστε ένα ποσό εσείς 600 δισεκατομμυρίων σε διεθνείς συναλλαγματικές κτλ., εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, και πείτε μας λίγα λόγια στην αρχή, και μετά έχω να σας κάνω και άλλες ερωτησούλες. Ναι, αγαπητέ Βασίλη, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα όλα τα κόμματα που έχουν περάσει από τη μεταπολίτευση και μετά, αλλά και προηγουμένως, άμα το θέλετε, ήταν μόνο διαχείριση χρέους. Δεν διαχειρίστηκαν ποτέ το μέλλον της χώρας, την ανάπτυξή της, παρά μόνο το χρέος. Έτσι, άλλωστε, σύμφωνα με το καθεστώς και το παγκόσμιο, αλλά και το εθνικό μας, μπορούν να διαχειριστούν το λαό και τον κόσμο. Η αλήθεια όμως ήρθε μια... Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας η κρίση δεν ήταν οικονομική, και αυτό απεδείχθηκε, το απέδειξα περίτρανα. Και το απέδειξα με ίδια κεφάλαια. Αν και η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη εμένα από τα κεφάλαια τα δικά μου. Βλέπουμε και παρατηρούσαμε πολλά χρόνια ακριβώς τι έγινε και τι γινόταν, και ήταν το κατάλληλη ώρα, την ώρα που έθελαν να πτωχεύσουν την Ελλάδα και να διαλύσουν όλο, και να αφανίσουν όλο τον Ελληνισμό. Είναι βαθύτερα τα βήματα και όλα αυτά που γίνονται, και σε έναν τεράστιο αγώνα δρόμου και σε τεράστιες μάχες που έχουν δοθεί από όταν εμφανίστηκα, ουσιαστικά απεδείχθη περίτρανα ότι αυτό συμβαίνει και ότι οι διοικούντες, οι αυτοί που μας κυβερνούν, είναι ανθέλινες, τουλάχιστον δεν έχουν καθόλου ελληνικό DNA. Αν είναι Έλληνες και έχουν ελληνικό DNA, είναι βαρβάρων. Άλλωστε, είχε πει και ο Σοκράτης ότι ο Έλληνος ο βάρβαρος είναι πιο βάρβαρος από τον βάρβαρο. Με αποτέλεσμα, όλα αυτά έχουν αποδειχθεί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το κεφάλαιο των 600 δις που έχω καταθέσει, και το έχω καταθέσει από το 2012, αλλά έχει κερδιθεί και απόφαση όταν η ίδια η πολιτεία με πήγε στα δικαστήρια για κατάλυση πολιτεύματος, ανησυχία λαού, αλλαγή συντάγματος και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι εκείνο το διάστημα, ενώ υπήρχε εξέλιξη στη μήνυσή μου που μου είχε κάνει η πολιτεία, είχα κάνει ήδη μήνυση στους 302 ή 300 της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Στουρνάρας, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, γιατί 8 μέρες πριν το μνημόνιο έχω ήδη επικοινωνία και έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου, αλλά και τις πράξεις των, ακόμα και την εγκυρότητα των ομολόγων, με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Βουλής και όλους τους τα επιτελικά, και όλους τους κρατεούς, θα πω, τον Άριο Πάγο, την Κριστίν Λαγκάρτ, την Παγκόσμια Τράπεζα. Όλοι έχουν ενημερωθεί σε μια τεράστια σειρά εγγράφων με πολύ σοβαρότητα, εγκυρότητα, γιατί ξέρετε, όταν μιλάω για αμερικάνικο ομόλογο, μάλλον θα πω αμερικάνικο εξωτερικό χρέος, έτσι θα το θέσω καλύτερα, πρέπει πάντα να ρωτάω και να ενημερώνω το αμερικάνικο δημόσιο που κινούνται αυτά τα χρήματα βάσει του συμβολέου μου που έχω, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 600 δις, το έχω αναφέρει άλλωστε, είναι ένα συμβόλαιο των 2 δισεκατομμυρίων, 800 δισεκατομμυρίων, και είμαι υποχρεωμένος βάσει του νόμου, γιατί είναι αμερικάνικο δολάριο, άρα πρέπει να ερωτείτε η Αμερική και να ενημερώνετε, και αν έχει οποιαδήποτε ένσταση να την κάνει σε συγκεκριμένο χρόνο, έτσι ακριβώς όπως δουλεύουν με τους νόμους της Federal και όλο το νομικό και το νόμιμο παγκόσμιο σύστημα, το οποίο συνέβη. Και έχω όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις από όλα τα κλειδιά, τους οργανισμούς και τη σειρά των εγγράφων που διατηρείται μέσα στο νομικό πλαίσιο που πρέπει να υφίσταται. Το οποίο συνέβη. Έτσι λοιπόν η κυβέρνησή μας, που έπρεπε να πάω πρώτος κρατεούς με μια νόμιμη διαδικασία, δεν θα πω δεν το αποδέχτηκαν. Το αποδέχτηκαν και ο Υπουργός Οικονομικών μου δηλώνει, επίσημα εμένα, προσωπικά με εξώδικό του, ότι κύριε Σόρα, βλέπω τα ομολογά σας και τα 600 δις και τα έχω αναθέσει στην επίτευξή τους στον Οργανισμό Εξωτερικού Χρέους, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στον Υπουργό Οικονομικών. Όχι, και στην Τράπεζα της Ελλάδος, συγγνώμη.
Άρα έχει πάρει ήδη, έχει λάβει ήδη γνώση, έχει πάρει ήδη θέση και μου απαντάει. Του στέλνω αμέσως ένα εξώδικο στην πέμπτη μέρα πριν υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο και του δηλώνω ότι εφόσον ο χρόνος είναι πάρα πολύ κοντός και δεν φτάνει, παρακαλώ επισπεύτε το χρόνο και καλέστε μας οπωσδήποτε σε οποιοδήποτε κτίριο ή οργανισμό θέλετε να έρθω με το επιτελείο μου να ξεκινήσει η διαδικασία εισπράξης των ομολόγων. Έκτοτε ο κύριος Στουρνάρας δεν ξαναπάτησε και 8 μέρες μετά το μνημόνιο, αφού μπήκαν στο τρίτο μνημόνιο, μιλάμε για τρίτο μνημόνιο τώρα, είχα όλα τα στοιχεία εκείνα που έχει και μπορούσα να στοιχειοθετήσω τη μήνυση και στους 302 ότι όλο αυτό έγινε επίτηδες, όλο αυτό ήταν μια εσχάτη προδοσία, όλο αυτό είναι μια παράβαση καθήκοντος και μια κακογηματική απιστία από συγκεκριμένα πολιτικά άτομα. Όταν κατέθεσα τη μήνυση, εισέπραξα πάρα πολλά πράγματα και πίσω από τη διαδικασία και μπροστά από τη διαδικασία και η δικιά μου μήνυση που μου έκανε η πολιτεία είναι μετέπειτα, που σημαίνει ότι σε αυτό το δικαστήριο η πολιτεία έπρεπε να με δικάσει οπωσδήποτε, γιατί αν ο Ζώρας δικαζόταν, άρα καλώς οι άνθρωποι δεν είναι οι κατηγορίες οι κακουργηματικές στο κεφάλι τους που τους έχει κάνει ο κύριος Ζώρας. Άρα με νύχια και με δόντια όμως έπρεπε να δικαστώ σε αυτό το δικαστήριο ακόμα και να μην φυλακεί. Αυτό όμως δεν συνέβη, διότι κατέβηκαν και αξιωματούχοι της Montreal Bank και η Montreal Bank που κρατάει το πορτοφόλιο, και εδώ είναι μια μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι στη Montreal Bank, υπάρχει ο custodial account, ο οποίος είναι ανοιγμένος όχι στην ελληνική δημοκρατία, στη sovereign democracy of Hellas, που σημαίνει ότι είναι στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Είναι σημαντικές οι λέξεις αυτές, γιατί εγώ άνοιξα λογαριασμό στο έθνος, όχι στην εταιρεία κράτος. Εγώ άνοιξα στο έθνος λογαριασμό. Με αποτέλεσμα, στο δικαστήριο υπήρχε και ένα έγγραφο τεράστιας σημασίας και αξίας, όπου η Montreal στέλνει 3 σελίδες ανέκλητο confirmation για τα 600 δις που κρατάει, υπογεγραμμένα από τη Montreal, συν 1500 σελίδες όλα τα confirmation από την Αμερική, από τον πρόεδρο Ομπάμα, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από όλη τη διαδικασία που επιβάλλεται από τον διεθνή κανονισμό, από τον διεθνή νόμο, από τον αμερικάνικο νόμο και όλες τις καταθέσεις με την νόμιμη διαδικασία που δεν πρέπει να ξεφεύγει ούτε χιλιοστό. Άρα, αφού ο Ζώρας λοιπόν αφώθηκε σε μια τέτοια δίκη, ειδικά για τα ομόλογα, και είχα καλέσει επίσημα, αυτό το έγγραφο το έχω καταθέσει και ό,τι λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει έγγραφη διαδικασία προς όλα, άρα είναι τεράστιες οι αποδείξεις πια, που καλώ στο δικαστήριο αυτό και ενημερώνω τον Άριο Πάγο και λέω, στο δικαστήριο αυτό παρακαλώ, πρέπει να έρθει ο κύριος Προβόπουλος, ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος, να έρθει ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, να έρθει ο Γενικός Διευθυντής του Λογιστικού Χρέους, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Εξωτερικού Χρέους. Όλοι αυτοί να είναι στη δίκη. Φυσικά ο Άριος Πάγος απάντησε ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, δεν θα κρίνω αν καλός ή κακός το έχει κάνει. Υπάρχουν οι κριτές, ο κόσμος κρίνει καλύτερα και όχι οι δικαστές. Εμείς κρίνουμε τι κάνει ο καθένας. Που σημαίνει ότι αφού ο Ζώρας κέρδισε αυτή τη δίκη, άρα αφού ο Ζώρας λέει αλήθεια, οι άλλοι όλοι λένε ψέματα και είναι προδότες. Αυτό απορρέει, είναι το συμπέρασμα, αν το θέλετε, των πραγμάτων της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, έτσι όπως ακριβώς γίνανε τα πράγματα. Μπορώ να πω κάποιον προδότη αν δεν έχει κάνει την προδοσία και δει με τη δικιά μου διαδικασία και με τα δικά μου τα εργαλεία. Σωστά. Εγώ έχω δικαίωμα να τους λέω προδότες, γιατί έχω εκτελέσει μια διαδικασία νόμιμη. Είχα χρέος σαν Έλληνας πολίτης αυτόχθονας να κάνω αυτό το συγκεκριμένο. Χτυπήθηκα και πολέμησα με τεράστιες δυνάμεις για να δω να φέρω τα 600 όπως είναι. Πολεμήθηκα για να μην τα καταθέσω ποτέ. Έγιναν τεράστιες συμφωνίες και προσπάθησαν να γκρεμίσουν να μην έρθω ποτέ στην Ελλάδα. Πάρε ό,τι θέλεις, αλλά μην το κάνεις αυτό. Άρα ήρθα απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και δικά μου συμφέροντα, αν το θέλετε. Να ήρθατε απέναντι σε όλους, κύριε Ζώρα. Δεν είχατε κάποιον φιλικά προσκυνήσει σε εσάς λίγο να πει, βρε αυτός ο άνθρωπος, μήπως έχει δίκιο. Δεν είχατε κανέναν από τους πολιτικούς να σας πει ότι να συζητήσουμε, μήπως έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος, ήταν όλοι εναντίον σας? Κοιτάξτε, δεν θα πω τη λέξη ότι ήταν εναντίον μου. Θα πω τη λέξη ότι ειδικά έτσι θα τοποθετηθώ, έτσι όπως έχω εγώ την εμπειρία, γιατί έχω ένα συγκεκριμένο πακέτο εμπειρίας από όλα αυτά που γίνονται και ναι, από την παλιότερη ζωή μου, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Θα πω ότι τα παιδιά από το χωριό, γιατί σχεδόν όλοι οι βολευτές είναι από χωριό, ακόμα και αυτοί που ζουν στην Αθήνα, που τώρα έχουν γίνει ψώνια και ενδεχομένως να μην ξέρουν πόσο κάνει το ψωμί και πόσο κάνει το λεωφορείο, αν εξαιρέσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του
του πληθυσμού των πολιτικών. Οι υπόλοιποι είναι από χωριά. Είχαν μεράκι όταν ξεκίνησαν. Όπως μεράκι ξεκινάει και έχει ο γιατρός ή όπως έχει ο δικηγόρος. Αλλά μετά, σε όλο αυτό το καθεστώς, όταν θα εμπλακείς, θέλοντας και μη, θα γίνεις, θα διαθαρθείς, θα γίνεις εσκελετωμένος, θα πρέπει να μπεις σε ένα σύστημα, θα πρέπει να γίνεις μασόνος, αλλιώς δεν πας παραπάνω. Θα πρέπει να μπεις στο κλαμπ, θα πρέπει να κάνεις αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν καλά παιδιά εκεί μέσα. Δεν θα πω για τους πολιτικούς, γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά πολιτικά, όμως έχουν διαβρωθεί. Είναι σαν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει στο δημόσιο, αλλά δεν πρέπει να εργαστεί και πρέπει να μείνει, να μένουν οι δουλειές πίσω, πρέπει να πάει με το συνδικαλισμό του. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα σαθρό τεράστιο σύστημα. Δεν θα πω ότι είναι πολύ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλά δομημένοι και ξέρουν τι λέω, είναι όμως αγγυλωμένοι, γιατί δουλεύουν πάντα συλλογικά, δουλεύουν κάτω από ένα κόμμα, από μια ομπρέλα, από μια σπίδα, από ένα δόγμα. Έτσι δεν μπορούν να μου δώσουν το δίκαιο μου. Όμως εισπράττω πολλές κρυφές πληροφορίες, έχω πολύ κρυφό κόσμο ο οποίος είναι μαζί μου. Θα πω τη λέξη προσεύχεται μην πέσεις ποτέ, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Το βλέπουν. Και ξέρετε και κάτι, δεν είναι μόνο τα 600. Απλά ανέφερα τα 600 για να σας δώσω πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πάμε λίγο παραπίσω για την μετοχή της Ανατολής, η οποία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα των Ελλήνων και τώρα χειροκροτάμε. Ξέρετε τι είναι να χειροκροτείς και να αγκαλιάζεις το δυνάστη σου και το βιαστή σου και το δολοφόνο σου. Και μιλάω για όλους. Μιλάω ότι παντού υπάρχει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κάθαρμα, θα πω ότι είναι ένας ανθέληνας που έσφαξε όλο τον κόσμο σε μια τεράστια συμφωνία με τεράστιες υπονομεύσεις. Και είναι σε όλους μου τις οδούς. Προσπαθούν να μας καρφώσουν ανθέληνες και δι' Εβραίοι, γιατί Εβραίος είναι ο άνθρωπος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, να μου βάλουν σε όλους μου τους οδούς και να μου κάνουν χάραγμα λοιπόν να θυμάμαι ένα τέτοιο όνομα, ένα τέτοιο δυνάστη, όπου έδωσε και Νόμπελ ειρήνης στον ξαδερφό του Ατατούρκ. Ατατούρκ, ξαδερφός του, σε τέτοιο δυνάστη και τέτοιο σφάχτη. Έδωσε Νόμπελ ειρήνης ο Βενιζέλος στον Ατατούρκ. Και στο αεροδρόμιο όμως ακόμα λέγεται Ελευθέριος Βενιζέλος. Πείτε ότι, κύριε Σόρα, πείτε ότι όλη αυτή η ιστορία με το παρελθόν που είναι μαύρο, γεμάτο από πολέμους, αίμα και δυστυχία, εμείς που είμαστε νεότεροι άνθρωποι που τα ακούμε, ξέρετε ότι δεν θέλουμε ούτε τους πολέμους, ούτε τη δυστυχία, ούτε αυτή τη φτωχοποίηση του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά γιατί να μην υπάρχουν νέοι πολιτικοί, γιατί βλέπουμε ηλικιακά νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, ή γιατί εσείς ο ίδιος, με ρώτησαν πολλοί φίλοι χθες, γιατί δεν έκανε ακόμα ο κύριος Σόρας να τον ψηφίσουμε. Και ήθελα να σας το ρωτήσω. Δεν κάνω κόμμα, αγαπητέ μου, γιατί δεν πιστεύω στα κομμάτια και εγώ θέλω να ενώσω τους Έλληνες και όχι να τους διαιρέσω άλλο. Ξέρετε, είναι πολύ διαιρεμένη η κοινωνία μας. Και αυτές οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται είναι για να κατανοήσει ο γενικός πληθυσμός. Και δει τα αδέρφια μας, γιατί δεν έχω άλλα με αυτά. Δεν μπορώ να κάνω εισαγωγή ούτε ψηφοφόρους ούτε Έλληνες. Άρα με αυτούς θα παλέψω. Να αλλάξω τρόπο σκέψης και τρόπο συνείδησης. Εκείνο ένα μεγάλο. Μάλλον αυτό είναι όλος μου αγώνας. Δεν είναι οικονομικός. Διότι εκεί θα σκεφτούμε και θα σας πω. Το 1922 στη Σμύρνη έχει γίνει το ολοκαύτωμα. Είναι δικό μας το ολοκαύτωμα και όχι των Εβραίων. Αλλά εκεί μπαίνω σε μια διαδικασία στην Τράπεζα της Ανατολής και είναι το πρώτο, αν θυμάστε, που εμφάνισα. Ναι, και αυτό παλιά με λέγανε πάλι απατεώνα για την Ανατολή. Απατεώνας, γραφικός. Τελικά και όλη τα διδίκη με την Εθνική Τράπεζα. Είμαι ο μοναδικός αδιαφιλονίκητος νομέας κάτοχος των μετοχών Ανατολής. Από την Αμερική και μέχρι τη Ρωσία και με άλλα 15 πανεπιστήμια οι γνωματεύσεις έφτασαν με 700 δισεκατομμύρια το κάθε έγγραφο. Τελικά έχω τεράστια έγγραφα στα χέρια μου ότι η τράπεζα δεν έχει κλείσει. Ακόμα και σήμερα υπάρχει Bank de Orient στη Συρία ανοιχτή, στη Ρωσία. Στην Ελλάδα, μα το θέλετε, είναι ανοιχτή, δεν έκλεισε ποτέ, άρα δεν έκανε καθάριση, άρα μας κλέψανε και δεν μίλησε κανείς. Με τεράστιες κυβερνήσεις και με ονόματα που τα παιδιά τους κυβερνούν σήμερα. Άρα με ρωτάτε εμένα γιατί η πολιτική δεν είναι με μένα. Μα δεν μπορεί να είναι με μένα, αφού πάντα ήταν με τους άλλους. Είναι θέμα αποδείξεων πια. Έχω τεράστια στοιχεία και έχω κάνει και μήνυση και στην Τράπεζα της Ελλάδος πώς δέχεται να έχει μετοχή της Ανατολής στο χρηματιστήριο το 1987. Δεν γίνεται. Όλες αυτές οι αποδείξεις, μετά βγαίνει ολόκληρος κοινοβουλευτικός έλεγχος για τις μετοχές της Ανατολής και να πληρώσω το φόρο μου. Ξέρετε ότι έχω καταλογισμένο στο αφημί μου 27 δισεκατομμύρια. Από το φόρο της Ανατολής που έχω κάνει σε δύο μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 4 και 4, για το ελληνικό και δημόσιο χρέος. Και τελικά δεν κουνιέται κανείς να τα πάρει και αναγκάζομαι να κάνω μήνυση στο ΣΔΟΕ. Όπως λέει ο νόμος ο ελληνικός, και να τους λέω, όπως ο ελληνικός νόμος λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε ή να μου κάνετε κατάσχεση τμήμα της μετοχής ή να μου επιτρέψετε να σας κάνω εκχώρηση του φόρου, να μην χρωστάω 27 δις. Άρα έως και σήμερα έχω στο λογαριασμό μου 27 δις και τα οποία δεν τολμάει κανείς να τα πάρει γιατί ενεργοποιεί ένα τεράστιο μοχλό. Άρα μιλάμε του ψεύδους και του καθεστώτος, τα οποία αυτά που σας λέγω με όλη με τα λόγου γνώσεως και
συνεργάτης μου και συνελληνίδα μου και συμπολεμιστριά μου, η κυρία Μπόνα, μπορεί να σας δώσει τις αποδείξεις. Να τις διαβάσετε και μιλάμε για πολύ σκοτάδι, κύριε Σόρα, τελικά σε αυτή τη χώρα. Για πολύ σκοτάδι. Σκοτάδι στο όνομά μου. Φόρο. Έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος στη Βουλή και βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και λέει: βεβαίως η συμμετοχή του κυρίου Σόρα κάνει 700 δις 695 και πρέπει οπωσδήποτε να μας πληρώσει τα 27 δις. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Φως στο τούνελ βλέπετε, κύριε Σόρα, βλέπετε φως. Φως στο τούνελ, λέω, βλέπετε κάποια στιγμή στη χώρα αυτή. Κοιτάξτε το φως, αγαπητέ, πρέπει να ξέρουμε κάτι και εγώ μάθω και στους συνελληνές μου και αυτό διδάσκω. Καταρχάς, αυτή τη φορά πάμε με ελεύθερη βούληση. Πρέπει να κατανοήσετε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Άρα μιλάω για κυρίαρχη, για κυρίαρχο έθνος, γιατί εμείς είμαστε έθνος, ξέρετε, η Αμερική δεν είναι έθνος, είναι κράτος. Η Γερμανία είναι εταιρεία. Η Ελβετία είναι κράτος. Εμείς όμως είμαστε Έλληνες. Είμαστε από τότε που ο πλανήτης υπάρχει, που σημαίνει εμείς είμαστε έθνος και το αρχαιότερο που... Γι' αυτό φτιάξαμε και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και δεν τον κάναμε Οργανισμό Ηνωμένων Κρατών. Εδώ πέφτει ένα μεγάλο κομμάτι. Οι μέρες που ήρθανε, επειδή είμαι ένα άτομο περίεργο και θέλω να φτάσουμε στο τέλος και θα φτάσω. Δεν το υπόσχομαι, είναι καθήκον να το κάνω, είναι αποστολή μου αυτό. Αυτό κακώς με λένε ευεργέτη, έχω δηλώσει, δεν είμαι ευεργέτης, είμαι ένας πολεμιστής που θα φτάσουμε στο τέλος. Τώρα ψάχνετε για φιλανθρωπία, η φιλανθρωπία στον πλανήτη μας είναι πάρα πολύ άσχημη λέξη και επιχείρηση για τους επικυρίαρχους. Αδύνατο να είσαι φιλάνθρωπος, δεν γίνεται. Φιλόζωος μπορείς να είσαι φιλάνθρωπος, αποτίθεται. Τι σημαίνει φιλάνθρωπος, φίλος του ανθρώπου? Τι είναι ο άνθρωπος, σκύλος και είσαι φίλος του? Τι είναι αυτά τα πράγματα της φιλανθρωπίας που μας καρφώσαν στο κεφάλι? Ο Έλληνας έχει περήφανος, είναι περήφανος και θα τον κάνω ακόμα πιο περήφανο, αρκεί να θυμηθεί ποιος είναι. Στις μέρες μου λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βασίλη, σας λέγω ότι έδωσα τη δυνατότητα ο λαός να μάθει τι έχει κρυμμένο πλούτο, άσχετα τα πετρέλαια και τις ιστορίες αυτές που δεν χρειαζόμαστε ούτε καν το πετρέλαιο εμείς. Οι λογαριασμοί των παγκόσμιων ταμείων που μαζεύονται μετά από την Bretton Woods, το οποίο είναι φεκ του κράτους σου. Και το κράτος το δικό μου, το έθνος το δικό μου, είναι σε όλες τις παγκόσμιες συμφωνίες και πριν την Bretton Woods. Πριν πάρα πολλά χρόνια είμαι το καταπίστευμα του πλανήτη, γιατί με τα δικά μου λεφτά, τα ελληνικά, των Ελλήνων, το χρυσό και τον πολιτισμό, φτιάχνεται και διαμορφώνεται ο πλανήτης και σήμερα τον γεμίσαν φαλούς. Αλλά εκτός τούτου, απέδειξα λοιπόν ότι σε όλη κάθε χρόνο υπάρχει ένας ισολογισμός που τον υπογράφουν όλοι οι παγκόσμιοι επικυρίαρχοι και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, αλλά και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Ambassador του ΟΗΕ, που είναι υπεύθυνος για τα παγκόσμια ταμεία, με νούμερα και με κωδικούς και με αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών του ελληνικού χρήματος, πλούτ, υδρότα και αίματος, απέδειξα λοιπόν και έβαλα και στα site μου, αλλά και σε εκπομπές που έχω κάνει, τον τεράστιο πλούτο που έχει η Ελλάδα από τα παγκόσμια ταμεία, που παίρνει πάντα. Δηλαδή, θέλω, έχουμε αποδείξει και έχουμε βγάλει και από την Παγκόσμια Τράπεζα εγκρίσεις που χρησιμοποιούν τα παγκόσμια ταμεία για δρόμους, για έργα, για το σχέδιο Marshall. Αυτά είναι δικά μας λεφτά, δεν μας τα χαρίζει. Γι' αυτό βλέπεις πάντα τη CIA να είναι πάνω και να διεκδικεί τη διαδικασία του αν θα κυλήσει σωστά. Γιατί η CIA είναι πραγματικά η αστυνομία και η υπηρεσία η δικιά μας που πληρώνει τα παγκόσμια ταμεία για να προσέχει τους δυνάστες να μην κλέβουν τους λαούς τα λεφτά του. Γι' αυτό την κάναμε και τη γεννήσαμε. Δεν είναι Αμερικάνικη. Και αφήστε το Hollywood με τους Εβραίους να λένε ότι θέλουν τα ζώα. Δεν είναι δικιά τους. Η υπηρεσία CIA πληρώνεται από τους ανθρώπους για να διατηρεί τα ταμεία τα παγκόσμια, τον πλούτο των ανθρώπων, το καταπίστευμα λοιπόν για να μην το χέρσει ποτέ ο πλανήτης. Ανταυτού βέβαια, όταν βλέπεις την αστυνομία σου, μια τέτοια οικονομική αστυνομία, που αντί να σε προστατεύει, σε κλέβει, σε δυναστεύει, διατηρεί το real estate, φτιάχνει χιλιάδες πράγματα, αυτό σημαίνει είναι σαν την αστυνομία από το πρωί να πουλάει γυναίκες και ναρκωτικά. Δηλαδή να πάρει τη δουλειά των λαφρεμπόρων και των πρεζέμπορων. Αυτό έχει γίνει στη CIA. Όμως, έχω 5 κυβερνητικές υπογραφές από δημάρχους με τη δυνατότητα ότι ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που σημαίνει κράτος. Έτσι δομίζεται το κράτος μας και το σύνταγμά μας. Το πρώτο κράτος είναι ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι μαζί συνθέτουν τη Βουλή που φτιάχνουμε τους αντιπροσώπους. Άρα εγώ έχω 5 κυβερνητικές υπογραφές από δημάρχους να κατεβάσω από όλα τα settlements account, τους εξειδικευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς στον πλανήτη των ελληνικών λογαριασμών, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα να προσβάλλω έργα και να βάλω έργα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οτιδήποτε χρήμα να είναι σε μια τεράστια μελέτη. Έχει γίνει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Και πραγματικά τιμή μου που είναι μαζί μου, γύρω στα 47.000 έργα μελέτες για όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Έτσι έχεις μια αιτιολογία τι θα κάνεις τα χρήματα του Παγκόσμιου Ταμείου πάντα. Των ελληνικών λογαριασμών πάντα λέω, οι οποίοι πάντα υπογράφονται και η συνελληνίδα που είναι δίπλα σας μπορεί να σας δώσει τις υπογραφές
όλων των κρατών αλλά και της Ελλάδος. Και φυσικά αυτό που θα σας δώσω είναι σφραγισμένο από το ειδικό τμήμα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει κάτι λέει ως ώρας και δεν γίνεται και δεν είναι ψέματα. Γι' αυτό έχουν κοπεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν τι θα τη λαμβάνουμε. Εσείς να μου πείτε, και αυτή την ερώτηση θα την αντιστρέψω τώρα. Εσείς κύριε δημοσιογράφε, ναι. Βασίλη στην Έλληνα και κάθε Έλληνα, όταν βλέπεις όλους αυτούς τους λογαριασμούς που είναι υπογεγραμμένοι και κάθε χρόνο υπογράφονται και όλοι αυτοί οι λογαριασμοί που είναι γύρω στα 700 τρισεκατομμύρια, και δεν τα λέω εγώ αυτά τα νούμερα, είναι ήδη καταπιστευματικοί και είναι ήδη υπογεγραμμένοι από όλες μας τις κυβερνήσεις και κάθε χρόνο υπογράφουν, δηλαδή φέτος ο Βαρουφάκης θα υπογράψει για το φετινό έτος. Και φυσικά δεν θα το μάθεις ποτέ, γιατί είναι το μεγάλο μυστικό. Αλλά τελικά αυτή η κυβέρνηση πηγαίνει μέχρι τη Μέρκελ, τη χρεωμένη την εταιρεία ή γενικά να τρέχει γύρω-γύρω για χρήματα τα οποία τα έχει στα ταμεία του. Δεν κοροϊδεύει μόνο εμένα. Κοροϊδεύει την νοημοσύνη. Κοροϊδεύει το συμπατικό νου. Κοροϊδεύει την ομοτέλεια. Κοροϊδεύει τους πάντες. Άρα έχω δικαίωμα να λέω ότι αυτοί δεν είναι προδότες. Είναι εκτελεστές. Είναι ηθοποιοί. Δεν κυβερνάνε. Κάνουν πλάκα. Γυρίζουν ταινία και το σενάριο το έχει γράψει κάποιος από κάποια λέσχη. Και αυτό αποδεικνύεται. Γιατί τα στοιχεία είναι τόσο εμφανή. Και πώς αλλά... δεν γίνεται να μου λέτε εμένα ποιος είμαι εγώ. Κανένας δεν είμαι εγώ. Είμαι ό,τι λέγομαι. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Καταλαβαίνω. Και πώς αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει. Μόνο με σένα, Βασίλη, και με εμένα, ας καταλάβουμε όλοι ότι η κυρίαρχη δημοκρατία είναι αυτή που μεταβιβάζει την εξουσία που πλαστός το δίνουν. Να σας πω και κάτι. Ξέρετε, μιλάμε για κυβερνήσεις. Έχουμε κυβερνήσεις. Τελικά έχουμε. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε ποτέ από το 4%. Και ποιος πήγε εκεί. Πήγαν συνέλληνες. Από πού τους πήρε. Για ποιο λόγο. Και πάμε σε ένα εκλογικό σύστημα έτσι για να γελάσουμε λίγο. Πέραν που πρέπει να ξέρετε όλοι, και δεν το ξέρετε, ότι όλες οι εταιρείες exit polls, αλλά και οι εταιρείες που μετράνε, όπως η Singular, που μετράνε τους ψήφους μας, είναι καθαρά εβραϊκών συμφερόντων. Και φυσικά δεν είναι θέμα εβραϊκών, είναι θέμα καθαρά δογματικών. Δεν έχει να κάνει με εβραίους πια, έχει να κάνει με δογματικά θέματα. Άρα λοιπόν, γίνεται να έχω την ταυτότητά μου, να πηγαίνω στο εκλογικό τμήμα, να λέω είμαι και λέγω με αριθμό ταυτότητα στάδα και θέλω να ψηφίσω. Α, εσύ είστε μπράβο. Βάζει τη γραμμούλα, σε σβήνει λοιπόν, σου δίνει ένα φάκελο και πηγαίνεις μέσα, ψηφίζεις υποτίθεται, μάλλον κρύβεσαι για να μην μάθω εγώ τι ψηφίζεις. Τελικά είναι όλοι γραμμένοι στα κόμματα, τελικά όλα τα καφενεία ξέρει ο καθένας τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά τελικά στην κάλπη κρέβουμε. Και τελικά πάω αυτό το ψήφο και τον μεταβιβάζω στην κάλπη που η κάλπη σημαίνει κάλπικο. Δηλαδή το λέει και η λέξη, αλλά πας και το ρίχνεις εκεί. Και τελικά να σας πω κάτι, σε ποια δημοκρατία είχαμε κρυφή ψηφοφορία. Τι σημαίνει κρυφή ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ψηφίζει ο καθένας. Τελικά από την κάλπη και μετά, το μέτρημα και το αποτέλεσμα δεν το ελέγχεις γιατί ποτέ δεν θα το μάθεις. Και είναι όλα μπροστά στα μάτια σου. Και η κάλπη είναι κάλπικη και σου κρύβει το αποτέλεσμα. Ενώ είσαι ό,τι λέγεσαι, η κάλπη σου κρύβει το αποτέλεσμα. Και θα πω και τούτο για να καταλάβουμε όλοι. 50 έδρες δώρο στο πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Όσα και αυτά είναι τα ποσοστά του. Άρα και 10% να έχεις, θα πάρεις 50 έδρες δώρο. Όσα κόμματα δεν μπήκανε στη Βουλή, τα οποία όλα αυτά είναι πάρα πολλά, όλα αυτά τα ποσοστά τα παίρνει πάλι το πρώτο κόμμα. Πάρε άλλες 45 έδρες για να μάθεις. Δώρο. Λευκά Άκυρα και όλα τα παραποιημένα είναι τουλάχιστον άλλες 15 έδρες. Πόσες πήγαμε, 110. Με ποιος βγήκες, 149. Ούτε αυτά έχεις. Και εκεί σε ψήφισαν πάλι για να πας 149. Και πάλι κλεμμένα είναι. Άρα τελικά η Ελλάδα διοικείται από τι? Από μια άγελη? Και ποια ψηφοφορία μπορώ να συζητήσω? Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω ποτέ κόμμα. Γιατί το κόμμα είναι κομμάτι. Εγώ θέλω όλη την Ελλάδα. Και μπορώ να μιλήσω καθαρά πια, γιατί έκανα και διακήρυξη των ΕΣΥ, την έναρξη μάλλον των ΕΣΥ, που υπάρχουν γύρω στα 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, των συνελλήνων μας. Δεν είναι τους όρους αυτά. Αυτά είναι της ίδιας της εξουσίας της δημοκρατίας, του Δήμου, όπου η δημοκρατία παράγεται και αντλείται από το Δήμο. Ο κρατήν το Δήμο είναι η δημοκρατία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Έτσι λοιπόν, αν δεν πάμε σε μια εθνοσυνέλευση, χωρίς να συζητάμε με τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις, χωρίς να συζητάμε ποια ομάδα σ' αρέσει, χωρίς να συζητάμε κόμμα, χρώμα, δόγμα, και όλοι αυτοί μαζευτούμε κάτω από μια Ελλάδα, κάποτε από μια σημαία, από την ίδια ιδέα της απελευθέρωσης, στο πρώτο πράγμα και να θυμηθούμε ότι όλοι γεννηθήκαμε Έλληνες, δεν νομίζω ότι έχουμε μέλλον.
Το φως στο τούνελ είναι ότι σήμερα έχω ξεκινήσει έναν αγώνα παλαιγενεσίας, τον οποίο θεωρώ ότι έχω πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και τρώω τόσο μεγάλο κυνήγι, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά που κάνω βολεύουν μόνο τον Έλληνα. Ο Έλληνας θα ξαναπάρει την εξουσία στα χέρια του, θα ξαναφτιάξει το μέλλον του όπως εμείς γουστάρουμε, άρα εμείς θα ψηφίσουμε. Με μια δημοκρατία που κατά την άποψή μου δεν είναι πολίτευμα, είναι εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που θα πάρουμε, όποιες πάρουμε, μετά από μια πραγματική εκλογική δημοκρατική διαδικασία των αποφάσεών μας, και θα επιλέξουμε τον ηγέτη και δεν θα επιλέγουμε ποτέ ένα κομμάτι ανθρώπων με μια ψεύτικη ιδεολογία. Αριστερή δημοκρατία, κεντρώα δημοκρατία, μεσαία δημοκρατία, κομμουνιστική δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία. Ας τους μάθουμε λοιπόν σας λέω πλέον ότι η δημοκρατία είναι μια και είναι γενική. Και δεν υπάρχει κεντρώα δεξιά αριστερή. Και η δημοκρατία είναι μια εκτελεστική εξουσία των αποφάσεων που εμείς θα επιλέξουμε όπως θα ζήσουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω, κύριοι, το πακέτο είναι μεγάλο. Και το πακέτο είναι ξεκάθαρο. Είναι αληθινό αυτή τη φορά. Όχι είπαμε να λέγαμε. Ό,τι λένε μας ενδιαφέρει. Οι επιλογές θα γίνουν σύμφωνα με αυτά που αποδεικνύουμε. Εγώ τα 600 τα έχω εδώ και όσα ακόμα χρειαστεί. Η Ανατολή είναι εκεί. Πάρτα τα. Και τα παγκόσμια ταμεία δεν είναι δικά μου, είναι δικά μας. Θα χρειαστεί μόνο να βάλω βάση των νόμων των παγκόσμιων εγγυήσεις, εισάξιες σε ό,τι ζητάω. Πλάς 20%. Και αυτό θα το κάνω. Άρα λοιπόν αγαπητοί, ήδη έχω υπογράψει με ένα δόγμα. Έχει ήδη υπάρχει ένας πολύ όμορφος όρκος ελληνικός που εδώ και 2.500 χρόνια όλος ο πλανήτης ορκίζεται. Αλλά κανείς δεν ορκίζεται. Κάνουν πλάκα ακόμα και με τόσο σοβαρά θέματα όσο του όρκου. Και έχει χαραχτεί μια τεράστια γραμμή όπου εκεί μέσα θα μπουν όλοι οι Έλληνες. Με μεγάλο στόχο, άμα το θέλετε, τους καποδιστριακούς δήμους που είναι γύρω στους 920 και όχι τους καλλικρατικούς. 50 χιλιόμετρα ο Δήμος και 100 χιλιόμετρα ο Δήμος. Άρα ο Δήμαρχος δεν ξέρει τι συμβαίνει στα 25 χιλιόμετρα από αυτόν. Άρα έτσι δεν μπορώ να έχω ισοκρατία, ισοπολιτεία. Άρα λοιπόν η δυνατότητα και η δύναμη θα αντίγεται πάντα από το Δήμο, την πραγματική δημοκρατία, όπου κατά τόπους δημιουργούνται 12 μελές, δημιουργούνται εσύ, πραγματικά νομικό πρόσωπο με αφημί και τα πάντα, έχει οντότητες αυτή τη στιγμή, μαζεύονται και λειτουργούν γιατί πρέπει να πεπαιδευτεί ο λαός. Πώς θα λειτουργήσουμε δημοκρατικά? Όχι τελικά ο Βασίλης τον ευγάζω εγώ αντιπρόσωπο και πρέπει να βγει βουλευτής οπωσδήποτε, αλλά τελικά εσύ δεν το ξέρεις, άρα στον υπαγώ. Άρα εσύ μου δίνεις τον αντιπρόσωπό σου. Άρα αφού κάνει σε σένα, κάνει και σε μένα. Και για να περάσει από σένα θα πρέπει να εκλεγεί με μια πολύ σοβαρή διαδικασία, διαπυρός και σιδήρου. Άρα δεν ξαναπερνάει κανένας αν θέλει ένας. Και κανένας εναντίον στη χώρα μου και στην Ελλάδα μου, στη ζωή μου, στο μέλλον μου και στο DNA μου. Και έτσι θα αποφασίζουμε εμείς. Έτσι μπορεί να αποφασίσει ο Έλληνας και να ξαναπάρει την εξουσία στα χέρια του. Και οι αντιπρόσωποι να μην ξανά είναι αντιπρόσωποι, αντί του προσώπου μου, να είναι εκπρόσωποι. Μάλιστα. Άλλο αντιπρόσωπος, άλλο εκπρόσωπος. Κατανοητά. Τώρα που ο αντιπρόσωπός σου δεσμεύει την κυριαρχία σου, τη χώρα σου, σου διαλύει την ιστορία σου, τη θρησκεία σου αν θέλεις. Αν θέλεις το σύνταγμά σου. Και περνάνε όλοι οι νόμοι και οι παρανόμοι. Και όποιος θέλει κάνει και χορεύει στη χώρα σου. Και γελάει με σένα, με ποιον, με μένα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οι Έλληνες θα σοβαρευτούν, θα μάθουν να λειτουργούν. Θέλουν. Άλλωστε έχω πει ότι είναι έθνος ηγετών και τώρα είναι η ώρα να δείξουν το ηγετικό τους κομμάτι στις ΕΣΥ. Να ανοίξουν σε όλη την Ελλάδα. Και μπορώ με μια κυριαρχία, πραγματική εθνοσυνέλευση, να ακυρώσω τα πάντα κακώς κείμενα για αυτή την ιερή χώρα και αυτό το έθνος. Και θα το κάνω, όχι εγώ, μαζί σας. Ξεκινάτε τώρα. Κάτι περισσότερο από εσάς και δεν είναι κάτι περισσότερο από μένα. Ξεκινάτε τώρα και μια συζήτηση αυτή την Κυριακή στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Θα έχετε εκεί μια ομιλία που φυσικά θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για να συζητήσετε με τους κατοίκους της περιοχής και της Ελλάδος, όποιοι άνθρωποι θα έρθουν. Και θα αναλύσετε για όλα αυτά τα θέματα που μας είπατε και εμάς σήμερα, τη διαχείριση του πλούτου. Και πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα και σίγουρα ο χρόνος μας πιέζει και δεν είναι δικό μας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι. Αυτά υπάρχουν. Δεν γίνεται με μία λέξη να λήξει. Σημαντικά πράγματα δεν γίνονται. Θέλει ώρες συζητήσεων, βέβαια. Θα πρέπει να κατανοήσεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Πώς έγινε όλο αυτό, ρε άνθρωπε. Πού χρωστάγαμε. Χρωστάμε. Να το δούμε, αγαπητέ Βασίλη. Αν δεν χρωστάμε, πάει να το συζητήσουμε. Σωστά. Αν υπάρχει δυνάστης, τι θέλει από μένα. Αν υπάρχει αφανισμός, για ποιο λόγο το κάνει. Γιατί μου πειράζει τη γλώσσα, γιατί μου πειράζει την ιστορία. Αφού με αυτή ζει. Μάλλον ο πλανήτης ζει εις βάρος μου. Έτσι ακριβώς. Τις παγίδες. Οι παγίδες που πέφτουν οι Έλληνες πολίτες διαρκώς. Κάποιος πρέπει αυτά να τα διευρύνει. Έχετε φιλικά μέσα προσκύμενα σε εσάς, κύριε Σόρα? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που μπορεί να ακούσει τις προτάσεις σας? Δεν σας βλέπουμε έτσι πολύ στα δελτία ειδήσεων, στα μεγάλα κανάλια. Δεν έχετε πρόσβαση, δεν σας θέλουν, τους ενοχλείτε ή δεν πληρώνετε? Τι γίνεται? Αγαπητέ, τα κανάλια ξέρετε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία των καναλιών. Και εγώ την ήξερα, αλλά τώρα που την έζησα από μέσα την ξέρω ακόμα καλύτερα. Βέβαια, η διαδικασία είναι ότι ξέρετε ότι αυτή τη φορά υπάρχουν
υπάρχει ένας ο οποίος τον χτυπάνε όλοι μαζί. Φιλικά προσκύμενα στο κησίνα δεν είμαι. Σε καμία αίρεση δεν είμαι. Σε κανένα δόγμα δεν είμαι. Σε καμία στοά δεν είμαι. Τα κανάλια ξέρετε ότι χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Είναι εξαρτώμενα και αγγυλωμένα στις τράπεζες. Το αντιλαμβάνεστε έτσι. Δηλαδή το κανάλια, το ΜΕΚΑ χρωστάει 350 εκατομμύρια. Ακόμα παίρνει δάνειο χωρίς επισφάλεια. Για να πάρεις δάνειο χωρίς επισφάλεια, είναι χρωστάς και δίνεις όλο αυτό που σου λέμε να κάνεις. Έτσι συνέβησαν όλα. Αν θυμάστε όμως για τη μετοχή της Ανατολής, εγώ ήμουν η αιτία που ο Κουρίς πήγε φυλακή και διαλύθηκε το Άλτερ, αν το θυμάστε. Ναι. Έκανα 6 συνεχόμενες εκπομπές με την Ανατολή, με τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο και βγαίνει ο Γιώργος ο Παπαντρέου στη Βουλή και λέει «Να κλείσει τώρα το Άλτερ! Μα τώρα!» Την άλλη μέρα έκλεισε. Ελπίζουμε να μην μπουν το ίδιο και για μας. Και αύριο να είμαστε στον αέρα. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι έχετε δικό σας ραδιόφωνο, νομίζω. Έχουμε 5 ραδιόφωνα δικά μας. Έχουμε πολλά φιλικά. Πού μπορεί κανείς να τα βρει όλα αυτά? Αυτά είναι στις ισιοσελίδες μας και είναι γύρω στα 24 ραδιόφωνα και διαδικτυακά αλλά και FM. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μην κάθομαι εγώ να μιλάω συνέχεια, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν είμαι lifestyle και δεν έχω καμία θέση όσον αφορά με το γυαλί, πέρα τεχνικά θέματα και τεχνικά κομμάτια, ειδικά έτσι όπως έχω δηλώσει πολεμικός και δεν έχω να κάνω να φτιάχνω το image μου ή να κοιτάω το επικοινωνιακό κομμάτι. Θεωρώ ότι οι συνέλληνες πρέπει να βγαίνουν, να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν είναι δικιά μου, είναι δικιά μου με την έννοια που τη λέω Ελλάδα μου και πρέπει να την πείτε όλοι. Όλοι υπάρχουν πάρα πολλά καλά μυαλά, συνεργάτες τεράστιος, σας λέω ότι έχω τεράστιο αριθμό πολεμιστών, άμα το θέλετε ορκισμένων, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχω πολλές υπογραφές, δεν θέλω να ανακοινώσω το νούμερο για τα χιλιγενή, αλλά είμαστε πάνω από 2 εκατομμύρια υπογραφές σε όλη την Ελλάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε, αυτός, δηλαδή η κυβέρνηση σου βγήκε με 1.700.000 ψήφοι. Εμείς έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια, αλλά όλοι μου ζητάνε κόμμα. Πιστεύω σε μια ενωμένη Ελλάδα, σε μια Ελλάδα η οποία, σε μια δημοκρατία η οποία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημοσία διοίκηση. Οι Έλληνες μπορούν να διοικήσουν την Ελλάδα τους. Μπορούν, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα έχουμε δει. Μάλιστα, εγώ έχω πει σε κάποιους και σε εσάς το λέω, δείχτε μου μια καλή ιδεολογία. Δείχτε μου ένα καλό κόμμα να πάω να αποθέσω ότι έχω και να φύγω. Δείχτε μου. Και εγώ θα το κάνω. Όποιος νιώθει άξιος, λέω, ελάτε, τα αφήνω και φεύγω. Δεν θέλω να διοικήσω. Με την έννοια του ελάτε, είναι ο Νάρκησος. Ναι. Ελάτε, δείχτε μου μια καλή ιδεολογία και εγώ τα παρατάω και φεύγω και θα αφήσω τα πράγματα όπως πρέπει. Ωραία. Έχετε και δημιουργήσει κανόνες, την... Που σημαίνει, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Έχω αποφασίσει ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Όλος ο μπουφές είναι δηλητηριασμένος. Το μόνο που μένει, οι Έλληνες να βγάλουν τους ηγέτες τους, τους πραγματικούς εκπροσώπους, να τους ανακαλώνουν όποτε θέλουν και όποτε οι άλλοι κάνουν κάτι. Άρα, αν τρελαθείς την πορεία, πρέπει να τον ανακαλέσει. Κάτι που δεν μπορείς σήμερα να το κάνεις. Βάσει συντάγματος για το Σύνταγμα είναι ενάντια σε εσένα πια. Σε μια δημοκρατία που έχει μόνο δημόσια διοίκηση και δεν έχει κόμματα, όλος ο λαός που είναι με στα κόμματα να έρθει, γιατί είναι Έλληνες, όσοι και αν και εφόσον είναι, ακόμα και φιλέλληνες θα έρθουν μαζί μας, να πάμε σε μια τεράστια εθνοσυνέλευση όπου θα αποφασίσουμε το μέλλον μας, θα αποφασίσουμε την ανάπτυξή μας και τη ζωή μας και το πώς θα ζούμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο και αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο ραδιόφωνο μας. Να πούμε ότι έχετε κάνει την Ελλήνων Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη για αυτή την πρόσκληση της Κυριακής στις 6 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης στη Θεσσαλονίκη στη Σταυρούπολη. Όσοι θέλουν, είσοδος φαντάζομαι είναι δωρεάν. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε στον επίλογο, έτσι να μας πείτε κάτι για επίλογο, για τους ακροατές που ακούνε, για τον κόσμο που ακούει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η Ένωση των Ελλήνων είναι γεγονός. Είναι η ώρα που πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες. Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Χτίστηκαν από όλους τους επικυρίαρχους και τόσα χρόνια, τόσα δόγματα, τόσα θέματα που μας διέρεσαν. Σήμερα είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας ενώσει για πρώτη φορά είναι ότι γεννηθήκαμε Έλληνες και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Όλα τα άλλα θα κάτσουμε σαν τραπέζι να τα βρούμε. Ενώνονται οι Έλληνες κάτω από το DNA τους και πραγματικά ότι γεννηθήκαμε Έλληνες και να το θυμηθούμε πρώτοι. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Η Ένωση Ελλήνων Απανταχού της Γης, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν γραφεία στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Νορβηγία. Ξεκινάει στην Κωνσταντινούπολη. Ανοίγουν στη Γερμανία, ανοίγουν 3. Άρα Απανταχού της Γης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχω έναν ελληνισμό 10 εκατομμύρια έξω, το οποίο δεν ψηφίζει στη χώρα μας, αδερφιά. Και σήμερα δίνουν ηθαγένεια στους Πακιστανούς. Πώς μπορείς τον Πακιστανό να το κάνεις Έλληνα? Πώς τον Έλληνα θα το κάνεις Κινέζο ή Πακιστανό? Με τι, με ένα χαρτί? Τι ανοησία είναι αυτά? Θα πρέπει να πούμε στην ουσία, είμαστε κυρίαρχοι, χάνουμε την κυριαρχία μας. Και αυτό σήμερα θα ενωθούμε όλοι μαζί. Να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Και να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας.
Ένωση Ελλήνων Απανταχού της Γης εδώ και τώρα είναι εντολή, παιδιά. Είναι εντολή και καθήκον. Δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος η Εθνοσυνέλευση. Είτε το αντιλαμβάνεστε κάποιοι, είτε δεν το αντιλαμβάνεστε. Η Εθνοσυνέλευση είναι μονόδρομος τούτες τις ώρες που απέτυχαν όλα. Δόγματα, κόμματα. Τα πάντα απέτυχαν. Ας πετύχουμε εμείς με μια πραγματική δημοκρατία ελληνική, όπου αυτός είναι και ο ήρωας τόπος που τη γέννησε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συνέλληνες. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σόρα. Καλό σας μεσημέρι.